Καλημέρα σας. Είναι ένας τρελός κόσμος και έχουμε την Άννα Μορφούλη δίπλα. Και τον Κώστα Μπετινάκη. Και προσκεκλημένος πάλι σήμερα στην εκπομπή ο Δημήτρης Τσαλαπάτης. Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης Τσαλαπάτης είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΕΣΥΕΑ και επειδή θα έχουμε μια πάρα πολύ τρελή εβδομάδα, αρχίζοντας με τις σημερινές κινητοποιήσεις για τις οποίες θα μας μιλήσει αργότερα ο ρεπόρτερ on the spot που λέμε στα ελληνικά, τηλεοπτικά, ο Σωτήρης Κουλούδης. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να μεταφερθούμε στην αίθουσα σύνταξης όπου η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα έχει να μας ξεκινήσει την εβδομάδα με ένα πάρα πολύ απαισιόδοξο ζήτημα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Για πες μας αυτό το θέμα των συντάξεων, των ασφαλιστικών ταμείων και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις και στο ΕΦΑΠΑΞ. Στην ουσία, σε εφαρμογή μπαίνει από τον επόμενο χρόνο η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα ασφαλιστικά ταμεία. Με πρώτα θύματα τους δημόσιους υπαλλήλους. Ακριβώς. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μαύρη τρύπα στους προϋπολογισμούς τους, θα περικόπτονται αυτομάτως οι παροχές. Οι μειώσεις εκτιμάται ότι θα κυμανθούν γύρω στο 20%. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το στόχαστρο σε πρώτη φάση θα βρεθεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου θα υπάρξουν και νέες περικοπές στο καταβαλλόμενο βοήθημα. Εν τω μεταξύ όμως από κόσκινο θα περνούν και τα επικουρικά ταμεία, όπου θα γίνεται κάθε τρίμηνο αξιολόγηση και θα αναπροσαρμόζονται οι παροχές. Αυτό σημαίνει ότι από το 2014, από το νέο έτος, κάθε ασφαλισμένος θα έχει ατομικό λογαριασμό που θα καταγράφονται οι εισφορές του, ενώ το ενιαίο σύστημα έσπραξης εισφορών θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, και που έλεγαν ότι δεν θα πειράξουν, δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και το πλεώνασμα, το περιβόητο. Ότι και σίγουρα μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, κάτι που πολλοί περιμένουν χρόνια να πάρουν όταν τελειώσουν στην ουσία την... όταν τελειώσει ο χρόνος προϋπηρεσίας τους και συμπληρώσουν το έτος. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μια διευκρίνηση, δεν πρόκειται για καινούριο. Όχι. Είναι μια δρομολογημένη εξέλιξη. Ακριβώς, αλλά... την οποία έχει φτιάξει, είναι κατασκευή Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος τώρα έγινε αριστερός πάλι. Από ό,τι ακούω δηλαδή, από τις δηλώσεις του. Και είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Παπανδρέου, την οποία πολύ ευχαρίστως εφαρμόζει ο κύριος Σαμαράς. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο, γίνεται ένα καταπληκτικό πιπον, και οι δημόσιοι υπαλλήλοι θα πληρώσουν τις πολιτικές των 3-4 τελευταίων κυβερνήσεων. Δηλαδή, κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό οικονομικών Αλογοσκούφη τα έκανε μπάχαλο, και όχι μόνο μπάχαλο, κάνανε και διάφορα άλλα αυτοί, ενώ οι υπουργοί του, με τα σύνθετα τοξικά ομόλογα τότε, όπως θα θυμάστε, στα ταμεία. Εν συνεχεία ήρθε το περίφημο PSI, ήρθαν όλα τα άλλα και τώρα το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, δηλαδή εγώ ξέρω δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη υπουργείων που έχουν φύγει εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες έχουν συνταξιοδοτηθεί, υπολογίζονται να πάρουν μετά από ένα χρόνο το εφάπαξ, το οποίο το έχουν πληρώσει οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Μην τρελαθούμε. Το έχουν πληρώσει κανονικότατα. Τουλάχιστον ό,τι τους αφορά, ό,τι το σωματικό της συμμετοχής τους. Και τώρα αμφιβάλλω εάν θα βρουν τίποτα στο πάτο του βαρελιού αυτού, που ο πάτος όλο και απομακρύνεται προς τα κάτω. Χρόνια που όσοι έχουν πάρει σύνταξη περιμένουν 2 χρόνια για να πάρουν το εφάπαξ, όσο εφάπαξ. Μα το θέμα είναι το εξής. Από τι κατάλαβα, από σήμερα και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία απεργούν με αυτό το στόχο. Δηλαδή έχουν φορτωθεί το βάρος να αντιμετωπίσουν το κύμα όλων αυτών των ανθρώπων που αναζητούν διέξοδο σε μια σύνταξη η οποία κόβεται, μειώνεται συνέχεια, και στην συνέχεια κάποιους από αυτούς τους βάζουν να κάνουν πενταπλή δουλειά, διότι με την
κινητικότητα, με τη διαθεσιμότητα, με ό,τι άλλο έβριμα επικοινωνιακό βαφτίζουν τις απολύσεις και τις απομακρύνσεις, θα περιμένουν στο ακουστικό τους για πολλούς μήνες, αν όχι και για πάνω από χρόνο, σε αυτή την ιστορία. Και δεν αφορά μόνο το ΙΚ αυτό, αφορά άλλα τα ταμεία. Εντάξει, για να ξέρουμε δηλαδή τι συζητάμε. Και ορθώς απεργούν και αυτοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει με την, αυτή τη ρήτρα της μηδενικής, του μηδενικού ελλείμματος, είναι αστείο να το συζητάμε, διότι τα περισσότερα ταμεία είναι στο κόκκινο ή θα πάνε στο κόκκινο. Πρώτα απ' όλα, η τριμερής χρηματοδότηση έχει καταργηθεί. Αλλά υπάρχει και το εξής καταπληκτικό έβριμα. Όλα αυτά που λένε για 365 εγγυημένη σύνταξη, μιλώ για τον νόμο Λοβέρδο, αυτό θα ισχύσει με προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα ΑΕΠ το οποίο αυτό θα τα εγγυέται. Το λέει μέσα ο νόμος. Δεν το έχουν πει σε κανέναν όμως. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ούτε ο Φώτης ο Κουβέλης, ούτε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ούτε η αντιπολίτευση το έχει πει αυτό. Η αντιπολίτευση δεν τη συμφέρει. Η αντιπολίτευση βέβαια δεν τη συμφέρει αυτό. Ούτε και εκείνη να το πει, διότι τότε ο κόσμος θα αρχίσει να παίρνει τα βουνά. Έτσι. Δεν θα βλέπει προς καμία κατεύθυνση, κανένα πολιτικό κόμμα. Μια και είπες για αντιπολίτευση, θέλω να μιλήσουμε με τον Λάμπρο, ο οποίος έχει να μας πει κάτι για... Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα. Μποτζόρνο. Καλημέρα. Από την ίση, καλημέρα σας, από την ίση Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή κοιμάται σήμερα, ξεκουράζεται. Καθώς Πέμπτη απόγευμα τα παιδιά... Μετά τις υπερορίες του κυρίου Βερβιδάκη, Κοιτάξτε, δείτε, είναι λίγο αδικημένο στην ιστορία Βερβιδάκης και αν πραγματικά κάποιος ανεκέφαλος τηλεφώνησε και απείλησε μέχρι και τη ζωή του, είναι απίστευτα πράγματα. Οι διαδικασίες δυστυχώς στη Βουλή έτσι γίνονται. Καλά, είναι λίγο δύσκολο να απειλήσουν τον Βερβιδάκη, γιατί είναι μια οικογένεια παραδοσιακή καπεταναίων στην Κρήτη τώρα και αυτό είναι τρικάκι επικοινωνιακό, αλλά καλά το παίζει ο Κυριακός. Τον αδικεί λίγο η εικόνα αυτή. Θα μπορούσε η ζωή στην αρχή να βγει και να πει καταγγέλλουμε τη διαδικασία εδώ, είναι ανύπαρκτα πράγματα, πρέπει να διορθωθούν κτλ. Γιατί όλα στη Βουλή έτσι γίνονται. Δυστυχώς. Ναι, είναι η αρχή της δεδηλωμένης, αλλά είναι και μια δεδηλωμένη εικόνα η οποία τουλάχιστον τον κόσμο τον αφήνει άναυδο. Ναι, αναμφισβήτητα. Αλλά κρίμα στο Βερβιδάκη, τον αδικεί η εικόνα. Γιατί όλη η διαδικασία έτσι γίνεται. Μάλιστα, κάποιοι χτυπάνε κάρτα και σηκώνονται, φεύγουν. Παίρνουν τα 70 ευρώ. Παλιότερα ήταν 270 και δεν κάθονταν. Πόσο μάλλον τώρα με τα 70 ευρώ. Και έδωσε λίγο έμφαση και η ζωή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί? Το θέμα είναι να μην ήρθαν τα νομοσχέδια είτε στις επιτροπές, αυτά τα νομοσχέδια που φέρουν, ή στην Ολομέλεια. Από εκεί και πέρα ο δρόμος, η κυβέρνηση, αφού έχει την πλειοψηφία, θα τα περάσει ούτως ή άλλως. Όπως είναι και ο κώδικας των δικηγόρων, ο οποίος φαίνεται πως περνάει με λιγότερες διαμάχες. Καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης δέχτηκε κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές σε διατάξεις, οπότε φαίνεται πως κάλμαραν οι δικηγόροι προς το παρόν. Τώρα θα έρθει στην Ολομέλεια αύριο, οπότε και εκεί είναι ανοιχτός για διορθώσεις, κάτι που δεν έγινε με τη ζωή που ούρλεζε προχθές. Γιατί και να θυμίσω στη ζωή, η οποία είναι συνεπής, οργανωμένη και μπράβο της, παρά τα αυτά όμως, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ονομαστική ψηφοφορία εδώ μέσα και έπιναν καφέ. Ξεχάστηκαν ότι είχαν βάλει ονομαστική ψηφοφορία, έπιναν καφέ, δεν είχαν τον απαιτούμενο αριθμό και πήγαμε σε άλλο θέμα παρακάτω. Τότε έπρεπε να μπουν στα κάγκελα οι άλλοι. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Λάμπρο, επειδή αυτή τη στιγμή η Βουλή ησυχάζει, πες μας δύο λόγια για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για την ομιλία του στη ΔΕΣ. Της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δείχνουν ικανοποιημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο Τσίπρας τα πήγε πάρα πολύ καλά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αδιέξοδο βλέπει η κυβέρνηση ότι βρίσκεται ο πρόεδρος της Κουμουνδούρου εκεί, ο αρχηγός Κουμουνδούρου. Εξαρτάται δηλαδή πώς το βλέπει ο καθένας. Πάντως οι περισσότεροι λένε ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά και τώρα στρέφουν το βλέμμα τους στις κινητοποίησεις να δουν αν και η συνέντευξη επηρέαζε τον παλμό των εξελίξεων, θα έλεγα, των διαδηλώσεων, γιατί μέχρι την Πέμπτη ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρήσει τις δυνάμεις του. Δεν νομίζω τώρα ότι τους ενέπνευσε ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος του κυρίου Τσίπρα. Δεν είπε ότι τους ενέπνευσε. Δεν είπε ότι μπορεί να τους επηρέασε, όμως με την έννοια ότι ξέρετε υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έχει δυναμική πλέον εξουσίας. Τελειώνουμε από το κοινό το κόμμα της επαγγελίας το 4% που τάζει και κάνει οτιδήποτε. Ο Τσίπρας θες έδειξε ότι είναι αρχηγός, ότι πάει για εξουσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο λαός θα σας ανατρέψει και θα φύγει μαζί με το μνημόνιο Σαμαράς. Άρα λοιπόν αυτό εννοώ, ότι οι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετράνε και δυνάμεις στα σχολεία. Επειδή πολλοί έχουν ξεχάσει, πέρσι στην ίδια ομιλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι δεν θα μας δοθεί η δόση και ότι θα αναγκαστεί να πέσει η κυβέρνηση κτλ. Είναι κάπως διαφορετική λίγο η επανάληψη. Αν θυμίζουμε λοιπόν τι έγινε πέρσι,
να μην είμαστε και τόσο διθυραμβικοί για αυτά που είπε, να δούμε ουσία τι είπε. Και νομίζω ότι. Αγαπητέ, σε δύο λεφτά, δύο λεφτά, Λάμπρο. Νομίζω... Δεν είμαστε διθυραμβικοί. Λέω τι λένε του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στρατούλης. Ανέβηκε στα κεραμίδια. Λέει ότι μέχρι την Πέμπτη θα τσακίσουμε κιόλα. Αυτά το μεταφέρουν του ΣΥΡΙΖΑ. Ποσό με ενδιαφέρει εμένα. Που δεν μας εμένα με ενδιαφέρει η χώρα. Ποσό με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, εμένα με ενδιαφέρει να σωθεί η χώρα. Αλλά να μην σωθεί χωρίς Έλληνες, να σωθεί με τους Έλληνες. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο πλέον. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος που κατεβαίνει σήμερα στις διαδηλώσεις και όλη αυτή τη βδομάδα έχουν νιώσει την τσέπη τους πλέον ότι είναι εντελώς άδεια. Εκεί είναι και το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι τις υποσχέσεις που θα. Και δώσει επειδή εγώ ΣΥΡΙΖΑ, ακούω και την κυβέρνησή μου πλέον, αυτή της Γερμανίας, η οποία μου λέει ότι θα έχουμε σύντομα νέα μέτρα. Και νέα μέτρα, όχι, νέο πακέτο χωρίς νέα μέτρα, μου λέει η κυβέρνησή μου γερμανική πλέον, Hat Frau Merkel das gesagt, κύριε Μπετινάκη. Άρα λοιπόν, εγώ ακούω και αυτούς, παίρνω και από εκεί γραμμή. Δεν υπάρχει θέμα να πάρουμε νέα πακέτα χωρίς νέα μέτρα. Ο Κεφαλογιάννης το πρωί σήμερα είπε ότι 14-15 μας λείπουν 10 δις. Από πού θα τα βρούμε? Αυτό που λένε η ιστορία που βαφτίζουν τα ισοδύναμα κτλ. Είναι να πάνε και στους μοναχούς με τα ψάρια και τα κρέατα. Και τα κοτόπουλα, πώς τα βάφτιζαν οι ιεροί, οι μοναχοί, ναι, οι μοναχοί ναι, εκεί πέρα. Ναι. Αυτή την ιστορία μου θυμίζει. Εγώ ακούω και την κυβέρνησή μας στη Γερμανία πλέον. Τι μας λέει. Από εκεί μαθαίνουμε την αλήθεια. Όχι από το προτεκτοράτο εδώ. Η Γερμανία τώρα, κοίταξε να δεις, μην έχουμε συνέχεια το στόχο τους Γερμανούς, γιατί και οι Γερμανοί υπακούν στην άλλη όχθη. Μην ναι, αλλά είπαμε τρελό να καθίσει, έκατσε και να μην πω, έλεος δηλαδή. Και οι Γερμανοί τι ζητάνε? Οι Γερμανοί είναι το ποτηρητές των Αμερικανών. Όπως λέει και η διαφήμιση έξω από το γήπεδο. Τι βάζεις μέσα, λέει τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έλεος, ας μας αφήσουν λίγο να ανασάνουμε. Μα υπάρχουν, είπα, υπάρχουν φωνές πλέον στην Ευρώπη που λένε ότι πρέπει να το αφήσουμε στους Έλληνες να ανασάνουν. Δεν το βλέπουμε. Τώρα βάλτηκαν μέχρι τα αγροτημάχια, μέχρι τα αποσκοτόπια, θα φορολογήσουν. Δεν τρέπονται λιγάκι. Κοίταξα, αν δεις τι θα φέρω εδώ στη Βουλή. Στη Γερμανία να φορολογήσουν το κεφάλι τους. Στη Γερμανία γίνεται ένα τοπικό παιχνίδι. Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τελευταίο θα πω. Γίνεται παιχνίδι στη Γερμανία, αλλά όταν βγήκε η Γερμανία, εμείς έχουμε συνάχη. Πώς γίνεται αυτό? Φιλιά, να είστε καλά. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Γεια σου. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χυμαρόδης, όπως πάντα. Όπως πάντα, όντως. Και μια και αναφέρθηκε στη Γερμανία, έχουμε να πούμε ότι κέρδισε απόλυτη πλειοψηφία η Χριστιανοκοινωνική Ένωση, το CSU. Ναι, στη Βαβαρία, και αυτό είναι ένας προάγγελος ότι η Μέρκελ μάλλον είναι από τώρα νικήτρια στις εκλογές της Ομοσπονδιακές της ερχόμενης εβδομάδας. Εκείνο που δεν ήταν και έκπληξη, αλλά θα αποτελέσει έκπληξη την ερχόμενη εβδομάδα, είναι ότι έμεινε εκτός Βουλής το φιλελεύθερο κόμμα FDP, ο συνεργάτης δηλαδή της κυρίας Μέρκελ στη σημερινή κυβέρνηση. Οι Γερμανοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα καμπανάκι και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και στις επόμενες εκλογές, αντίθετα με αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή ότι δεν συγκεντρώνει το 5% το FDP. Πήρε ένα ποσοστό γύρω που αγγίζει τα 48% η Χριστιανοκοινωνική Ένωση, το αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών της Μέρκελ. Η αποτυχία ωστόσο των φιλελευθέρων που πήραν μόλις 3,3%, απαιτείται 5% για να μπει στη Βουλή. Εκείνο που λένε ότι ήταν ικανοποιητικό ήταν οι σοσιαλδημοκράτες που βγήκαν, λέει, με ένα ποσοστό περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες και άγγιξαν το 21% εναντί του 48% των νικητών των εκλογών. Εκείνο όμως που δεν είναι τόσο αισιόδοξο είναι ότι οι πράσινοι, οι εταίροι των σοσιαλδημοκρατών, υπέστησαν μία μείωση επίσης 2 μονάδες, που σημαίνει ότι ήρθε ίσα βάρκα ίσα νερά. Εκτός Βουλής έμειναν και πάλι το αριστερό κόμμα, ο σύμμαχος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και πιστεύω ότι θα πάει να τους ενισχύσει με τον αέρα που έχει του νικητή στις δημοσκοπήσεις, να τους ενισχύσει για τις ερχόμενες εκλογές, γιατί ξέρουμε ότι θα πάει την Πέμπτη ο κύριος Τσίπρας στο Βερολίνο. Πήρε 2,5% μόλις. Βέβαια, να επισημάνουμε εδώ ότι η Βαβαρία
είναι το πλουσιότερο γερμανικό κρατήδιο, οπότε πάντα η αριστερά δεν είχε... Και το δεξιότερο. Και το δεξιότερο από την εποχή του Στράους, θυμούνται οι παλιότεροι. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση της, που δεν κατορθώσουν να έχουν αξιόλογα ποσοστά οι σοσιαλδημοκράτες, θα περιμένουμε να έχουμε ανακατατάξει το κόμμα, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα τα πούμε από Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Το προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, ναι. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα που λέγαμε με το... Έχω μπροστά μου, και τα έχω έτσι να τα δείτε λίγο, σημειωμένα, από τη χτεσινή εφημερίδα Το Παρόν της Κυριακής, το οποίο αφιερώνει όλα αυτά τα θέματα, φαίνονται νομίζω, τα έχω κοκκινήσει, στην ΕΡΤ. Ναι, οι τίτλοι είναι εντυπωσιακοί και με πρώτο ότι δεν δέχονται τις αγωγές της ΕΡΤ εις Στουρνάρας και Μάναλης. Ο Στουρνάρας είναι ο γνωστός μας Υπουργός Οικονομικών και ο Μάναλης είναι ο υπεύθυνος. Να παίζουν ένα παιχνίδι εκεί. Το παιχνίδι είναι ότι προσπαθούν οι σύμβουλοι του κυρίου Στουρνάρα και οι δικηγόροι πλαισιών τον κύριο Μάναλη να παρουσιάσουν ότι αυτό το τρίτο εν συνεχεία μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ, το οποίο δημιουργήθηκε, είναι νόμος του ελληνικού κράτους, δεν αποτελεί διάδοχο σχήμα, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να μην δεχτούν την κοινοποίηση των αγωγών των εργαζομένων που οι δικηγόροι τους εμφανίζουν ως αίτημα την πρόσληψή τους είτε στην ΕΡΤ, είτε στο Δημόσιο Φορέα, είτε στην ΕΡΤ, με το πρόσχημα ότι η ΝΕΡΙΤ δεν έχει διορίσει ακόμα διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο και άρα δεν τους εκπροσωπεί ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Μάναλης. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι αστεία πράγματα γιατί... Μέχρι να διοριστεί, καταρχήν έχει διοριστεί υποπτικό συμβούλιο. Υπάρχει ο μέτοχος που είναι ο κύριος Στουρνάρας και ειδικός καθαριστής ο κύριος Μάναλης. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα, πως αυτά που λένε οι δικηγόροι και που στα δικαστήρια θα κρυθούν. Το Νοέμβριο ήδη έχουμε τις πρώτες δίκες. Περί παθητικής νομιμοποίησης κτλ. Αλλά αυτά είναι διάφορα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Όταν αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται πλέον με μια απλή πρόσθεση, ένας μαθητής ο οποίος κάνει πρακτική αριθμητική, βάλει κάτω αυτά που έχει χάσει η ΕΡΤ, αυτά που έχει πληρώσει η ΕΡΤ, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά από καταγγελίες. Εδώ λέει γύρω στα 350 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δηλαδή έχει κοστίσει το καπρίτσιο του Σαμαρά και η πλάκα αυτή του κυρίου Καψή, τα λέω έτσι, το οποίο είναι δράμα για τους εργαζόμενους. Με το διάγγελμα. Με την πότα του Κεδικογλού. Η μπότα και ο δίγογλου. Μπότα. Εγώ έτσι το λέω. Καλά, μπότα είναι. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ο άνθρωπος έτσι θέλει να εμφανίζεται, δικαίωμά του. Εμείς θα τον κρίνουμε. Όλος ο λαός τον κρίνει, όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω 350 εκατομμύρια μέσα σε ένα τρίμηνο. 350 εκατομμύρια πεταμένα λεφτά μέσα σε ένα τρίμηνο, διότι έρτι πάχει. Θα μπορούσαν να έχουν εφαρμόσει τον νόμο, να έχουν αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία είχε η ΕΡΤ, αλλά τα οποία είχαν ξεκινήσει να αντιμετωπίζονται επί Προεδρίας Θανάση Παπαγεωργίου πριν από 2 χρόνια και ο διάδοχος ο κύριος Μάναλης, καλός οικονομολόγος, αλλά φαίνεται πήγε με άλλο σχέδιο. Πήγε να την κλείσει. Παρόλα όσα έλεγε στη Βουλή. Ο κύριος και... Μόσχιαλος είχε ξεκινήσει την ιστορία. Ο κύριος Μόσχιαλος είναι ιδέα, δεν είναι μόνο ο κύριος Μόσχιαλος είναι ιδέα, είναι πώς να το κάνουμε. Εδώ ο καημένος ο κύριος Αλιβιζάτος, καταπληκτικός ακαδημαϊκός δάσκαλος, δεν θέλησε ούτε να μπει στο εποπτικό συμβούλιο που αυτού ήταν η ιδέα, διότι έτσι όπως το κάνανε σαν τα μούτρα τους, ούτε ο συντάκτης του νομοσχεδίου δεν θέλησε να δικαιώσει την υιοθέτησή του από τον κύριο Καψή. Και έχουμε και την παρέτηση Σιμόπουλου, η οποία αποκρύπτεται. Δεν αποκρύπτεται, δεν έχει γίνει δεκτή, για να ακριβολογούμε. Δεν έχει δεχτεί. Δεν έχει δεχτεί ο κύριος Καψής. Ο κύριος Καψής μπορεί να μην έχει δεχτεί ως υπουργός, αλλά ο πρίτανης του Πολυτεχνείου ξαφνικά θυμήθηκε την ιστορία, είχα την ευκαιρία να το ξαναπώ αυτό, την ιστορία του Ιδρύματος, ένα Ίδρυμα που η κεντρική του πόρτα δεν θα ξανανοίξει γιατί την άνοιξαν τα τάγκς τότε το 1973 και αυτή την ιστορία φαίνεται ότι αποφάσισε
να την ανακαλέσει στη μνήμη του μαζί με όλα τα άλλα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στην ακαδημιακή κοινότητα. Έτσι. Φαίνεται ότι ο πρίτανος πολιτισμός δεν θέλει, και η Σύγκλιτος, δεν θέλουν να γίνουν συνεργείες σε αυτή τη σφαγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματος, σε επίπεδο επιστημονικού προσωπικού, ούτε σε επίπεδο καθηγητών, ούτε σε επίπεδο ακαδημαϊκού στελεχειακού δυναμικού. Και είναι μία διαμαρτυρία του και καλά κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι που εκπροσωπούν άλλα ιδρύματα. Θέλω να πω ο πρόεδρος της νομικής σχολής, ο κύριος Φορτσάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Γιατί διαχωρίζει τη θέση του από αυτή τη στάση του κυρίου Σιμόπουλου? Εκείνον δεν τον αγγίζουν αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, στο κάπο διστριακό? Και είναι και λίγο λυπηρό, γιατί αυτά έρχονται σε λίγο αντίθεση με τη θέση ενός καθηγητού και ενός προέδρου νομικής σχολής, που είναι, αυτό θα συγκινήσει και εσάς κύριε Μπεντινάκη, διότι ο κύριος Φορτσάκης νομίζω είναι και μέλος του Ιδρύματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου. Εγώ δεν είμαι μέλος, μπορεί να είμαι... Όχι, αλλά καλά μπορεί να μην είστε από την Κρήτη, στα το Ηράκλειο, το λογώντας, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό ζήτημα. Τώρα, για να πάμε στην ΕΡΤ σαν ΕΡΤ, υπάρχει και ένα θέμα. Έχω την εντύπωση ότι και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από τον κύριο Τσίπρα είναι λάθος. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, το να απαγορεύσουν στην κάμερα και στον εργαζόμενο αυτού του μορφώματος να μπει μέσα στο χώρο, αυτό είναι λάθος. Αυτό ισοδυναμεί, είναι τεράστιο σφάλμα. Και όχι μόνο πολιτικό, αλλά και δημοσιογραφικό. Όταν όμως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΠΟΕΣΥ έχει ήδη διοριστεί στο αυτό που λέμε δουτού, τα πράγματα μπλέκονται. Πάντως για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι λάθος. Ορθώς έδωσε την πρώτη ερώτηση στην ΕΡΤ3, θα μπορούσε να μην απαντήσει στο ερώτημα του συναδέλφου, γιατί εάν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή τις συλλογικές συμβάσεις και τους εργαζόμενους, φέρνει σε αυτή τη δύσκολη θέση έναν άλλο εργαζόμενο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί? Η Τρόικα και η δικοματική αυτιλέλαπα, δικοματική, η οποία δεν είναι απολύτως δικοματική, διότι στην περίπτωση της δημόσιας τηλεόρασης και του ΔΟΥ και στελέχη της ΔΙΜΑΡ είναι μέσα στο παιχνίδι είναι της... Ήταν μια θεαματική κίνηση, νομίζω ότι... Θεαματική, ξεθεαματική, πολιτική. Και δεν λαϊκή, είναι... λαϊκή στιγμή. Ναι, ναι. Αγαπητέ και συνάδελφε, η πολιτική δεν είναι επικοινωνία. Η πολιτική είναι και ουσία. Πολύ σωστά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε η πρώτη ερώτηση στην ΕΡΤ3. Σωστό. Από εκεί και πέρα μπορούσε να έχει μπει και ο εργαζόμενος μέσα, είτε ο τεχνικός είτε ο δημοσιογράφος, και την ώρα που θα κάνει την ερώτηση να απαντήσει δια της σιωπής, με μια πολύκροτη σιωπή στην ιστορία αυτή. Όχι να απαγορεύσει στον άλλον εργαστή το δικαίωμα στην εργασία, όταν το 35% του ελληνικού λαού είναι άνεργοι, 500.000 οικογένειες δεν έχουν εισόδημα, είναι ιερό και δεν μπορεί να το λέει ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, αλλά πρέπει και να το εννοεί. Έτσι, για να μιλάμε σοβαρά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο... Να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και σε λίγο και πάλι εδώ στο στούντιο. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Και κύριε, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου έχουμε εντάσεις από το πρωί. Από το πρωί. Ακριβώς, να πούμε ότι έκανα μια συνδυαστική κατάληψη του προάβλου χώρου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι σχολικοί φύλακες που πλήττονται ιδιαίτερα αυτοί από το πέτρο της κινητικότητας, παύλα διαθεσιμότητας, καθώς ουσιαστικά με τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης καταργείται ο κλάδος τους, βρίσκονται σε ένα βασμό από το καλοκαίρι, από τότε που είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Σήμερα πολύ νωρίς το πρωί λοιπόν βρέθηκαν εδώ στον προάβλο χώρο, ευνηδίασαν ακόμα και την αστυνομία. Δεν μπήκαν βεβαίως μέσα στο Υπουργείο. Πολλές εμπειρίες των ΜΑΤ έκαναν την εμφάνισή τους, δημιουργήθηκαν εντάσεις, περιορισμένη χρήση χημικών και τραυματισμοί προκειμένου να απομακρυνθούν οι σχολικοί φύλακες από τον προάβλιο χώρο του Υπουργείου, ακριβώς έξω από την διευθύνσοντα της Βασιλίδης Σοφίας που βλέπουμε. Σωτήρη, κατά τη ώρα, Άννα, έφτασε και ο Υπουργός εδώ, ο οποίος βεβαίως δεν έγινε δεκτός με επιθυμίες ακριβώς και αναγκάστηκε να κατέβει από την κάτω πλευρά του Υπουργείου, όπως από την πλευρά του συντάγματος και να εισέλθει στο Υπουργείο ουσιαστικά με τη συνοδεία αστυνομικών μηχανών. Και πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των σχολικών φυλάκων με τον Υπουργό και ουσιαστικά αυτό το συμπέρασμα το οποίο βγήκε είναι ότι θα γίνει εκ νέου μια συνάντηση από μια εξειδικευμένη επιτροπή που θα εξετάσει τα αιτήματα των σχολικών φυλάκων τέλειο Οκτωβρίου με αρχές Νοέμβρη. Αυτό πάντως που το μόνο που μπορούσε να τους προσφερθεί ο Υπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ήταν ότι θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει κάποια μοριοδότηση είτε στους παλαιότερους σχολικούς φύλακες είτε στους νεότερους που έχουν μπει με ΑΣΕΠ. Όχι κάτι περισσότερο από αυτό, αν κάτι το οποίο βεβαίως δεν ικανοποίησε καθόλου τους περίπου 300 σχολικούς φύλακες που βρίσκονται από νωρίς το πρωί εδώ και όπως βλέπουμε και από την εικόνα μας, συζητούν με τεχνίδες τους και η αντιπροσωπεία τους προκειμένου να επανακαθορίσουν τη στάση. Οι τόνοι έχουν πέσει τώρα, Σωτήρη, έτσι είναι ήρεμα τα πράγματα. Τα πράγματα, αν από τη στιγμή που ξεκίνησε η συνάντηση με τον Υπουργό, είναι ήρεμα, κάτι όμως το οποίο δεν υπήρχε πριν από τη συνάντηση αυτή, καθώς όπως είπαμε, είχαμε εντάσεις, είχαμε και δύο σχολικοί φύλακες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η Βασιλή Σοφία εξακολουθεί να είναι κλειστή. Ναι, η Βασιλή Σοφία από το ύψος του Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα παραμένει κλειστή από πολύ άριθμες αστυνομικές δημιουργίες που θα αποκλείσουν. Από νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή οι περισσότεροι αστυνομικοί από τους απεργούς, ας πούμε, από τις καταληψίες του οδοστρώματος. Η αναλογία σίγουρα, Κώστα, είναι σχετικά μικρή και το λέω αυτό εξηγώντας ότι είναι περίπου 250 με 300 οι σχολικοί φύλακες και είναι περίπου 70 με 100 οι αστυνομικοί που βρίσκονται βεβαίως. Και έκαναν και χρήση χημικών σε 300 ανθρώπους. Στην πάνω πλευρά, ναι, αυτό ήθελα να σας πω ότι εκτός από τη χρήση χημικών είδαμε σκηνές με τους αστυνομικούς να τραβάνε και ολεκτικά από τα πόδια κάποιων
από τους πιο θερμόμενους πολιτικούς φύλακες, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλειό και αρχικά να μην βγουν και από τον προάγγελο χώρο του Υπουργείου, στον οποίο είχαν συνέλθει, όπως είπαμε, νωρίς το πρωί, ευθυνδιαστικά. Είχαμε εντάξει, είχαμε και 5 τραυματίες, μικροτραυματισμοί, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της φύσης χημικών. Από όσο γνωρίζουμε, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νήμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Νεότερα θα μας πεις βέβαια από τις άλλες κινητοποιήσεις στα δελτία ειδήσεων. Να σας πω ακόμα, Κώστα, ότι τώρα σε λίγη ώρα, στις 12, έχουμε και κέντρωση πίσω. Στα προπύλα. Στα προπύλα θα είναι μια πραγματικά μακρά εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς. Έχουν κηρύξει την σήμερα απεργία και κινωμένη από σήμερα σε λίγη ώρα από τώρα στα προπύλα. Καλό κουράγιο σε σένα και στο συνεργείο. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Όντως έχουμε απεργιακό πυρετό, Κώστα, στο μέτωπο της παιδείας, της υγείας, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε όλα. Απεργίες. Εδώ έχουμε απεργίες, κάπου αλλού όμως συμβαίνουν πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι τουλάχιστον άξια προσοχής. Η Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχει απλώσει το μακρύ πλοκάμι της και στην παρακολούθηση όχι μόνο των τραπεζικών κινήσεων, αλλά γενικότερα των διεθνών χρηματαγορών. Παρακολουθεί δε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συναλλαγές που γίνονται μέσω της γνωστής κάρτας Visa, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Der Spiegel. Το Der Spiegel έχει στήσει μία μάχη με την NSA, μετά την αποκάλυψη ότι παρακολουθούσε ακόμα και τη γερμανική κυβέρνηση. Τηλέφωνα. Το Διεθνούς Φήμης, λοιπόν, γερμανικό περιοδικό, βασίζει τις πληροφορίες του στις αποκαλύψεις του σφυριχτράκια πρώην πράκτορα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, Edward Snowden, που σήμερα κρύβεται κάπου στη Ρωσία, όπου του έχει δοθεί περιορισμένης διάρκειας, λένε, άσυλο. Εγώ να σας πω ίσα-ίσα να τον ξεζουμίσουν, να μάθουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Όσο για το ψυχροπολεμικό κλίμα που δημιούργησε δήθεν η χορήγηση του ασύλου από τους Ρώσους, φάνηκε μετά τη συμφωνία που πέτυχαν οι απρόθυμοι στην πράξη αλλά πρόθυμοι στα λόγια για επέμβαση στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία. Δηλαδή, ενώ μας λέγανε ότι υπάρχει ψυχροπολεμικό κλίμα, βλέπαμε στα βίντεο τη συνάντηση του Τζον Κέρι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, με τον Ρώσο ομολογό του, αγκαλιές και θερμές και θερμά λόγια. Το γερμανικό περιοδικό όμως έχει αποκαλύψει προηγουμένως ότι η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, αυτή η NSA, είχε εκμεταλλευτεί τη μανία του κόσμου για την έκρηξη που έχει προκαλέσει η παρουσία των smart τηλεφώνων στην αγορά. Έτσι διαθέτει τρόπο να παρακολουθεί τόσο τα iPhones όσο και τα εφοδιασμένα με σύστημα Android αλλά και τα Blackberries, που αρχικά είχε διαφημιστεί ότι ήταν ιδιαίτερα ασφαλή. Ιδιαίτερα ασφαλή, αλλά η ιστορία των ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων που ξέσπασε διεθνώς με τις αποκαλύψεις του Snowden είναι μια παλιά ιστορία. Και οι πρώτοι διδάξαντες είναι οι Ισραηλινοί. Το παράδοξο είναι πως πρώτοι που το είχαν αποκαλύψει ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν και τα θύματα των Ισραηλινών κατασκόπων. Αλλά ούτε γάτα ούτε ζημιά φυσικά. Και όμως πριν καμιά δεκαετία χρόνια το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Fox είχε διαθέσει 4 εκπομπές για το θέμα αυτό, το οποίο το ανακαλύψαμε τώρα ψάχνοντας να βρούμε δημοσιεύματα για την 12η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Μας το θύμισε η ιστοσελίδα Information Clearing House, που για προμητοπίδα έχει το σύνθημα «Ειδήσεις που ουδέποτε θα προβληθούν από το CNN ή CNN, όπως το λέμε εμείς». Ας παρακολουθήσουμε όμως το ενδιαφέρον βίντεο του Fox. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 60 Ισραηλινοί πολίτες είχαν συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει της λεγόμενης πατριωτικής πράξης που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Bush, του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου δηλαδή. Ανάμεσά τους και οι Ισραηλοί στρατιωτικοί παραδέχονται οι Αμερικανικές Ανακριτικές Αρχές. Σε αυτούς είχαν βρεθεί έγγραφα που πιστοποιούσαν κατασκοπευτική δράση εναντίον των ΗΠΑ.
Πάντως, ουδένα στοιχείο υπάρχει για την ανάμειξη των Ισραηλινών στις επιθέσεις της 9ου. Οι ανακριτές όμως υποπτεύονται ότι παρόλο που οι Ισραηλινοί διέθεταν στοιχεία για τις επικείμενες επιθέσεις, δεν τις είχαν μοιραστεί με τις Αμερικανικές αρχές. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν τους Ισραηλινούς αυτούς με την 19ου είναι απόρριτα. Οι αρμόδιοι που ρωτήθηκαν απάντησαν πως δεν μπορούν να σας απαντήσω για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επειδή είναι απόρριτες πληροφορίες. Άλλα απόρριτα έγγραφα που ανακάλυψαν ρεπόρτερς του τηλεοπτικού δικτύου Fox δείχνουν ότι περίπου τους 140 άλλοι Ισραηλοί είχαν κρατηθεί ή συλληφθεί πριν την 19ου, ενώ είχε ξεκινήσει μυστική έρευνα για τις υποψίες ότι υπήρχε δίκτυο κατασκοπίας Ισραηλινών στις ΗΠΑ. Πράκτορες όλων των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υπερστήριζαν ότι υπάρχει δίκτυο που συγκεντρώνει πληροφορίες στις περισσότερες Αμερικανικές πολιτείες. Η πρώτη φάση περιλάμβανε Ισραηλινούς που δήλωναν φοιτητές σχολών τέχνης, προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ή και την Ακαδημία Μπαζάλ. Επανειλημμένα αυτοί είχαν έρθει σε επαφή με εργαζόμενους σε αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες με την πρόφαση ότι ήθελαν να τους πουλήσουν φτηνά έργα τέχνης ή άλλα προϊόντα. Πολλοί είχαν κατορθώσει να διεισδύσουν ακόμα και σε εγκαταστάσεις μυστικών υπηρεσιών, χώρια από τις κατοικίες στρατιωτικών και πρακτόρων αντικατασκοπίας. Ορισμένοι από τους Ισραηλινούς που είχαν ανακριθεί ομολόγησαν που εργάζονταν στην Ισραηλινή στρατιωτική αντικατασκοπία ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Στο ερώτημα γιατί οι Ισραηλινοί κατασκοπεύουν μέσα σε αμερικανικό έδαφος, ένας από τους ανακριτές χαρακτήρισε το Ισραήλ ως χώρα Α, δηλαδή από εκείνες που έχουν απλώσει εκτεταμένο επιθετικό δίκτυο κατασκοπίας μέσα στις ΗΠΑ, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αναφορά Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών δικαιολογεί ότι οι Ισραηλινοί έχουν βαθιά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το οποίο τους καθοδηγεί στην πολιτική και οικονομική τους δραστηριότητα. Συγκεντρώνουν κάθε μορφή στρατιωτικές και βιομηχανικές πληροφορίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν στόχο υψηλής προτεραιότητας στις δραστηριότητες αυτές. Εκπρόσωπος της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον κατηγορηματικά αρνήθηκε τα πάντα, λέγοντας ότι οποιαδήποτε αναφορά που υποστηρίζει ότι οι Ισραηλοί κατασκοπεύουν τη ΣΥΠΑ απλώς δεν είναι αληθής. Το Fox News υποστήριξε ότι οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής διαπίστωσαν ότι ενδεχομένως ορισμένοι ύποπτοι για τις επιθέσεις της 19ου απλώς κατόρθωσαν να μην επισημανθούν επειδή γνώριζαν πού και πότε θα δρούσαν οι πράκτορες της αντιτρομοκρατικής που παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα. Με ποιον τρόπο, κατορθώνοντας να αποκτήσουν στοιχεία από τα τηλεφωνήματα που γίνονται μέσα στις ΗΠΑ. Ιδού πώς λειτουργεί το σύστημα. Όλα τα τηλεφωνήματα που γίνονται στις ΗΠΑ περνούν μέσα από τα προγράμματα των υπολογιστών της Amdocs, μιας Ισραηλινών συμφερόντων ιδιωτικής εταιρείας τηλεφωνίας. Η Amdocs έχει συμβόλαια με τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες τηλεφωνίας της ΗΠΑ και πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Παρόλο που τα τηλεφωνήματα των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι κωδικοποιημένα, όλα πάντως περνούν και καταγράφονται στην Amdocs. Όλα αυτά τα χρόνια το FBI και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες έχουν κάνει ελέγχους στην Ισραηλινή αυτή η εταιρεία, η οποία συνεχώς αρνείται ότι είναι δυνατή οποιαδήποτε διαρροή ασφάλειας. Το 1999 όμως, μια από τις μυστικές υπηρεσίες που βρίσκονται στο Maryland είχε εκδώσει μια άκρως απόρριτη έκθεση πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι τα αρχεία των τηλεφωνημάτων που γίνονται στις ΗΠΑ πέφτουν σε Ισραηλινά χέρια και δεν χρειάζεται ακρόσιο ολόκληρου του περιεχομένου του τηλεφωνήματος, αλλά αρκεί το ποιος καλεί ποιον και πότε. Εσωτερικό έγγραφο της Amdocs προς τους διευθυντές της αναφέρει τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αρχειοθετημένα στοιχεία της εταιρείας με συνδυασμό αλγορίθμων. Ως δικαιολογία για τις οδηγίες είναι για να αποφευθεί κακή χρήση των πληροφοριών. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας NCA έχει ειδοποιήσει το FBI και τη CIA με ποιον τρόπο τα αρχεία της Amdocs θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ένα άλλο έγγραφο προειδοποιεί πως είναι φανερό ότι το τηλεπικοινωνιακό σύστημα είναι ευπαθές επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανεύθυνα άτομα. Η ευπάθεια οφείλεται στο ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ξένες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όπως και η Amdocs. Η Αμερικανική Αντικατασκοπία πιστεύει ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ανάμειξη στις πληροφορίες που κατέχει η Amdocs και η εταιρεία επιμένει ότι τα στοιχεία που διαθέτει είναι ασφαλή. Μια άλλη εταιρεία, η Converse Infon, είναι θυγατρική μιας άλλης Ισραηλινής εταιρείας τηλεφωνίας με γραφεία σε όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Σκοπός της είναι να παραδίδει συστήματα παρακολούθησης σε υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου. Το σύστημα παρακολούθησης τηλεφώνων λειτουργεί κάπως έτσι στις ΗΠΑ.
Κάθε φορά που γίνεται ένα τηλεφώνημα, περνά μέσα από το σύστημα των εταιριών τηλεφωνίας. Στο σύστημα έχει πρόσβαση η Ισραηλινή εταιρεία Converse Info για να μαγνητοφωνεί και να καταγράφει το περιεχόμενο τηλεφωνήματος. Την ίδια στιγμή το μεταδίδει στους ερευνητές. Η ίδια εταιρεία έχει την ευθύνη συντήρησης των κομπιούτερς. Όλα αυτά έγιναν δυνατά με τη Συμφωνία Εφαρμογής του Νόμου Κάλια του 1994. Η νομοθετική αυτή πράξη είχε κάνει το σύστημα παρακολούθησης πιο εύκολο. Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Τζον Άσκροφτ και ο τότε Διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μίλερ είχαν ενημερωθεί από 15 πολιτιακούς παράγοντες για τους κινδύνους εφαρμογής του νόμου. Το σύστημα της Converse αποδείχθηκε ότι δεν διέθετε πίσω πόρτα, ή μάλλον ότι διέθετε πίσω πόρτα, που ήταν δυνατόν να τη χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Τις υποψίες αυξάνει το γεγονός ότι η Converse είχε στενούς δεσμούς με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Το 1999, άλλο έγγραφο μυστικών υπηρεσιών προειδοποιούσε πως το σύστημα τηλεφωνικών παρακολούθησεων μπορεί να έχουν, στο σύστημα αυτό μπορεί να έχουν πρόσβαση πολλά μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Έτσι, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι παρακολουθούν όλους και τις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθεί το Ισραήλ. Μάλιστα. Νομίζω ξέρω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο... Ντόμινο. Ακριβώς. Έχουμε τώρα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και εμάς. Γίνεται συνειτολική στη γειτονική Ιταλία. Έχουμε εκεί μια προσπάθεια ενέργησης του... Κώστα Κονκόρντια, του Κώστα Κονκόρντια. Ναι. Γιατί ενδιαφέρει και εμάς. Γιατί έχουμε ξεχάσει κάπου εκεί έξω από τα τσαχτές της Σαντορίνης ένα δικό μας ναυάγιο. Το Sea Diamond. Για πες μας τι έγινε με το Κονκόρντια. Λοιπόν, έπειτα από 20 μήνες αναμονής, το Κώστα Κονκόρντια είχε βυθιστεί στις 13 Ιανουαρίου του 2012 και 30 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ δύο αγνοούνται. Έπειτα λοιπόν από 20 μήνες αναμονής, οι Ιταλικές αρχές έδωσαν την άδεια για να ξεκινήσει η ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο είναι βυθισμένο από την δεξιά πλευρά του κοντά στο νησί Τζίλιο. Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες και θα κοστίσει 600 εκατομμύρια ευρώ. 600 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις τι έσοδα έχουν τα κρουαζιερόπλοια. Δεν το βγάζω έξω πάλι. Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή είναι και η αιτία που δεν γίνεται προσπάθεια ανέλκυσης του Sea Diamond. Γιατί το Concordia δεν είχε πάει. Ακριβώς, είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Στο βυθό. Είναι εντελώς διαφορετικές. Και 600 εκατομμύρια μόνο για να το φέρνουν στα ίσα και ναι, να το δημιουργήσουν. Ακριβώς. Να πούμε ότι καθυστέρησε λίγο να ξεκινήσει η επιχείρηση. Θα ξεκινούσε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, αλλά λόγω ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η επιχείρηση λίγο αναβλήθηκε κάποιες ώρες. Τώρα παρακολουθούμε ζωντανά εικόνα από το Reuters. Βλέπουμε τη διαδικασία εκεί, την επιχείρηση. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί όντως μέσα σε 10 με 12 ώρες, να μην υπάρχουν ευτράπελα. Έτσι, το κάνουν οργανωμένα βέβαια, οπότε θεωρώ ότι θα πάει καλά. Να σημειώσουμε ότι η επικεφαλής των εργασιών είναι ο Νοτιοαφρικανός Νίκ Σλόουν, είναι ειδικός στις ανελκύσεις, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας 500 ατόμων. Εργάζονται νυχθημερών για να πάει καλά όλο αυτό. Και οι κάτοικοι του νησιού φυσικά περιμένουν με ανυπομονησία την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την απομάκρυνση του πλοίου, το οποίο βρίσκεται, όπως είπαμε, εδώ και 20 μήνες στο λιμάνι του Τζίλιο, προκειμένου λοιπόν να επιστρέψουν και αυτοί στις παλιές καλές φυσιολογικές ημέρες. Να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η ανόρθωση ενός πλοίου τέτοιου μεγέθους, το οποίο έχει μήκος 290 μέτρα και ύψος 10 ορόφων. Είναι βυθισμένο από τη μία πλευρά, όπως είπαμε και πριν. Και κάτι τελευταίο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η ναυσιπλοεία στην περιοχή απαγορεύεται. Η ανέλκυση του πλοίου ελέγχεται εξ αποστάσεως από μια απλωτή αίθουσα ελέγχου,
όπου 12 άνθρωποι βρίσκονται μπροστά σε υπολογιστές και χειρίζονται διαφορετικά μέρη της επιχείρησης. Είναι όντως πολύ οργανωμένοι και ελπίζουμε να πάει καλά. Ένας από τους λόγους που γίνεται και αυτή η επιχείρηση είναι γιατί υπάρχουν, νομίζω, ή 3 ή 5 αγνοούμενοι. Είναι 2 οι αγνοούμενοι. Εν πάση περιπτώσει, είπαν ότι θα προσπαθήσουν να ψάξουν, μήπως βρουν. Καλά, δεν μπορώ να φανταστώ, είναι ανθρωπιστική λόγη. Όχι, όχι, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Απλώς υπάρχουν θέματα ναυσιπλοείας και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Ναι, να λυθούν. Τώρα θέλω να πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Να μας πει ο Παναγιώτης ο Βλαχουτσάκος μια σοκαριστική εξέλιξη σε ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και είχε συγκλονίσει η είδηση της δολοφονίας που είχε βρεθεί μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε βρεθεί τεμαχισμένη σε ένα κάδο απορριμμάτων. Παναγιώτη, μπορείς να μας πεις τι έχει ανακαλύψει η αστυνομία? Ναι, καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλημέρα. Όπως φαίνεται, οι άντρες της Ελλάδας οδηγήθηκαν στον δράστη του στιγερού εγκλήματος, ο οποίος φέρεται να είναι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας. Πρόκειται για έναν άντρα γύρω στα 30 ετών περίπου, ο οποίος προέβη στη γερή δολοφονία, όπως διαρρέεται μέχρι τώρα, για οικονομικούς λόγους, κληρονομικούς συγκεκριμένα. Σκηνοθέτησε μια ληστεία στα Πατήσια, έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Έκανε το σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας άνω κάτω, έκλεψε κάποια χρυσαφικά, με σκοπό να κρύψει τα ίχνη, να κλείψει τη δολοφονία και να μην φτάσουν σε αυτόν ποτέ οι άντρες της αστυνομίας. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν τα κατάφεραν. Πρέπει να πούμε ότι από την αρχή τα στελέχη της Ελλάδας είχαν μιλήσει στο zoogla.gr και είχαν αναφέρει ότι το πιο πιθανό είναι πίσω από το άγριο έγκλημα να κρύβεται ένα γενικό πρόσωπο της γυναίκας. Μάλιστα, είχαμε συγκεκριμένα ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μια προσπάθεια απόκρυψης του πτώματος, είτε με τεμαχισμό, είτε με θάψιμο, είτε με κάψιμο, κατά τα κανόνα υπάρχει σχέση μεταξύ δράστη και θύματος. Τελικά αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς, όπως είπαμε και πριν, ο 30χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης, που φέρεται ως ο δράστης του εγκλήματος, είναι ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας. Το έγκλημα, Παναγιώτη, είχε συμβεί στις 23 Αυγούστου, σωστά? Θες να μας πεις λίγο για το χρονικό? Ακριβώς. Το πτώμα της άρχης γυναίκας είχε βρεθεί από περαστικούς σε σακούλες σκουπιδιών, συμβολή των οδών Πράσινου Λόφου και Στεφοπούλου στη Ραφίνα, την Παρασκευή της 23ης Αυγούστου. Η φρικτή δολοφονία, όπως επεσήμαναν τότε οι αξιωματικοί της Ελλάδας, έπρεπε να είχε γίνει το τελευταίο 48ωρο. Και σημείωναν δε πως δεν υπάρχει κάποια καταγγελία για εξαφάνιση ατόμου στο οικείο αστυνομικό τμήμα, αλλά ούτε και μαρτυρίες για συμπλοκή ή επεισόδιο στην περιοχή. Αυτό τους είχε φανεί περίεργο. Ωστόσο, τελικά, όπως βλέπουμε, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη. Ο εγγονός, λοιπόν, για κληρονομικούς λόγους. Μάλιστα. Ακριβώς. Συγκλονιστικό. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, όπως κάθε Δευτέρα, να πούμε και λίγα αθλητικά. Ακριβώς. Παρακολούθησες τον αγώνα το Σάββατο? Το παρακολούθησα, δυστυχώς. Λοιπόν, χάσαμε. Παίζαμε με τη Σλοβενία. Είναι η διοργανώτρια. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ευρωπαϊκό. Ωραία, λοιπόν. Η Εθνική Ελλάδος, λοιπόν, έπαιζε με τη Σλοβενία και χάσαμε 73-65. Κάτι που κάνει τρομερά δύσκολη την συνέχεια, την πρόκρισή μας. Πρέπει να ατυχήσουν πάρα πολύ, να συμβούν πάρα πολλοί ατυχείς παράγοντες για τις άλλες ομάδες. Αναζητείτε θαύμα. Υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο, το οποίο λέει ότι πρέπει σήμερα παίζουμε με την Κροατία, πρέπει να κερδίσουμε. Οπωσδήποτε. Αλλά παίζει και η Ισπανία με την Ιταλία και πρέπει η Ιταλία να κερδίσει την Ισπανία, η οποία έχει κερδίσει 2 ευρωπαϊκά το 2009 και το 2011, οπότε είναι αρκετά δύσκολο, είναι ένα σενάριο λίγο έτσι δύσκολο. Αν γίνουν όλα αυτά θα περάσουμε στους 8 της διοργάνωσης. Όλο και περισσότερο. Αν γίνουν όλα αυτά θα καταφέρουμε να περάσουμε στους 8 της διοργάνωσης. Όσο για το ποδόσφαιρο, αύριο έχει Champions League, Κώστα. Έχει Champions League, παίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Σάββατο έκανε μια σαρωτική εμφάνιση πάλι στο πρωτάθλημα. Το πάλι δεν ήταν. Ο Μήτρογλου σημείωσε 3 γκολ, έκανε για δεύτερη Κυριακή κάτι που δύσκολα το συναντάς στο εθνικό μας πρωτάθλημα. Έκανε 2 hat-trick μέσα σε 2 αγωνιστικές. Είχε και ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για τον προπονητή της Σκόντα Ξάνθης, ο οποίος ο κ. Καραγεωργίου
υποχρεώθηκε να παραιτηθεί. Ένα άλλο που θα επισημάνω έτσι και να δυσαρεστήσω κάποιους αγαπητούς φίλους με τους οποίους παρακολουθούμε μαζί τις περισσότερες φορές το πρωτάθλημα από την τηλεόραση πια, είναι ότι ο Παναθηναϊκός για τρίτη αγωνιστική δεν κατόρθωσε να πάρει νίκη και βέβαια το μόνο που θεωρούν επιτυχία είναι ότι από τον δολοφόνο σε εισαγωγικά του Παναθηναϊκού Πλατανιά κατόρθωσε να πάρει ισοπαλία. Κάτι είναι και αυτό. Θα δούμε. Αύριο λοιπόν να σημειώσουμε ότι ο αγώνας Ολυμπιακός Παρίσι Σεν Ζερμέν είναι η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Αυτά τα αθλητικά νέα. Έτσι, τώρα θέλω να πάμε λίγο στην Αυστραλία και όπου ένας ομογενής, ο Αθανάσιος Συνοδεινός, έγινε υφυπουργός οικονομικών. Στην αρχή τον πηγαίνανε για υπουργό οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια διαμάχη για το... Δεν δέχτηκε ο κύριος Τουρνάρας να πάει. Υπάρχει μια διαμάχη για το... με μια οικονομική εφημερίδα που έκανε αποκαλύψεις για ιστορίες που ίσως δεν είναι ευχάριστες και που θα πρέπει να αποδειχτούν για τον πρώτερο έντιμο βίο του Έλληνα. Επίσης θα ήθελα να πούμε ότι είχαμε ένα νέο ατύχημα σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στο Βλαδιβοστόκ. Θυμίζει πάρα πολύ την ιστορία με την τραγωδία του Κούρσκ, το άλλο πυρηνικό υποβρύχιο που είχε βυθιστεί στη Βαλτική πριν μερικά χρόνια και είχαν χαθεί πάρα πολλές ψυχές. Λοιπόν, στο υποβρύχιο Τόμσκ, που τροφοδοτείται με ενέργεια και από πυρηνικό αντιδραστήριο, εκδηλώθηκε φωτιά ενώ επισκευαζόταν σε πλωτή προβλήτα στα ναυπηγεία Σβέζτα, στον Μπολσόι Κάμεν, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Βλαδιβοστόκ, στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Ο αντιδραστήρας βέβαια ήταν κλειστός πριν το υποβρύχιο μεταφερθεί στην πλωτή προβλήτα για επισκευές. Το πλήρωμα είχε απομακρυνθεί και στο Τόμους δεν υπήρχαν όπλα, υποστήριξε το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρία Τάς, επικαλούμενο η Τάρτας και Ρία, με συγχωρείτε, επικαλούμενο αξιωματικού του Ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού, τον οποίο βέβαια δεν κατονόμασε. Δεν υπήρχε κίνδυνος για μόλυνση από ραδιενέργεια, δήλωσε αξιωματικός. Στο η Τάρτας τα όπλα είχαν απομακρυνθεί από το υποβρύχιο, η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της πόλης, πρόσθεσε. Βέβαια, η ιστορία με τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια και γενικότερα με την πυρηνική ενέργεια είναι ακόμα... απασχολεί μάλλον πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και όλοι μας περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα βεβαιώνεται η ασφάλεια, να μην έχουμε διάφορες τραγωδίες με αφορμή αυτά. Τραγωδίες που κατά καιρούς σημειώνονται και πραγματικά. Να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι στο Μεξικό οι νεκροί έχουν φτάσει 17, γιατί ταυτόχρονα πέρασε ένας τυφώνας και μια τροπική καταιγίδα, χτύπησαν εκεί ταυτόχρονα 17 νεκροί. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσουμε την τεχνική μας υποστήριξη από τον Νίκο Σακά και τον Ανέστη Κόνιαλη. Είναι άλλος ένας τρελός κόσμος που θα συνεχιστεί, γιατί δεν τελειώνει η τρέλα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάλι τον Δημήτρη τον Τζαλαπάτη. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία συζήτηση. Και... εμείς θα τα πούμε αύριο, 11 με 12 και πάλι εδώ. Γεια σας. Χαρά σας.